Γεια σας και καλώς ήρθατε και ακόμα μία φορά. Αυτό θα είναι ένα σύντομο βίντεο γιατί θα δείξω μερικά γκατζετάκια τα οποία μπορούν να είναι χρήσιμα. Μερικά οικονομικά γκάτζετ. Και πάμε, χωρίς να χάσουμε χρόνο, να δούμε τι έχω να κάνω unboxing και τι έχω να σας δείξω πολύ γρήγορα. Το κουτί είναι αυτό εδώ. Και έχει μέσα δύο πράγματα, αυτό και αυτό και κάτι χαρτιά. Okay. Λοιπόν, gadget νούμερο 1, αυτό εδώ είναι το Apeman PS10, είναι ένα τρυποδάκι, το βλέπετε, το κουτί δεν έχει κάτι άλλο μέσα. Είναι ένα μικρό τρυποδάκι, η αλήθεια είναι ότι με κόστος περίπου 10 ευρώ το περίμενα πάρα πολύ χειρότερο. Περίμενα να είναι πολύ κακής κατασκευής. Εντάξει, δεν είναι τίποτα το τρομερό, αλλά φαίνεται ρε παιδί μου γεροδεμένο. Τώρα, πού χρειάζεται αυτό το τρίποδο? Αυτό το τρίποδο χρειάζεται όταν θέλετε να στηρίξετε εύκολα και γρήγορα ένα smartphone, χρησιμοποιώντας για παράδειγμα έναν τέτοιον αντάπτορα. Ναι, ή έναν τέτοιον αντάπτορα. Χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να στηρίξουμε το κινητό τηλέφωνο ή μια DSLR κάμερα. Να βρω μια DSLR. Ελπίζω ότι σηκώνει το βάρος μιας DSLR. Ξεβιδώνουμε αυτό για να δούμε. Ναι, δεν νομίζω ότι σηκώνει την κάμερα. Α, θα δείξει. Ναι. Ναι. Κοιτάξτε. Παραδόξως τη σηκώνει, δεν είναι πάρα πολύ σταθερό, δηλαδή δείτε. Αν την κρατάς προσεκτικά την κάμερα, εντάξει, κάτι γίνεται. Αλλά σε μια απότομη κίνηση, βλέπετε. Οπότε δεν είναι για... Δεν κάνει, δεν είναι κατάλληλο για DSLR μηχανές. Έχω και πιο βαριά, αλλά δεν έχει νόημα να βάλω κάποια πιο βαριά από τη Nikon. Οπότε... Έχει εδώ ένα κουμπί που όταν το πατάς ελευθερώνει την κυκλική κίνηση του συγκεκριμένου άξονα. Και όταν το ξεπατάς κλειδώνει. Η αλήθεια είναι ότι όταν το κουνείς έτσι φαίνεται κλειδωμένο καλά. Αλλά με το βάρος μιας κάμερας που είναι... Πόσο να είναι η Nikon? Δεν είναι, δεν πρέπει να είναι ούτε ένα κιλό. Πολύ λιγότερο. Κουνιέται. Οπότε είναι μια οικονομική λύση. Κάνει δουλειά εάν θέλετε να βάλετε το κινητό σας τηλέφωνο με έναν τέτοιο αντάπτορα, και επίσης κάνει δουλειά αν θέλετε να βάλετε πάνω μία Action κάμερα. Για 10 ευρώ δεν είναι και πολύ κακή αγορά. Τα πόδια φαίνονται σχετικά ικανοποιητικά, τουλάχιστον πατάει σταθερά, δεν κουνιέται, αυτό είναι καλό. Οι βίδες και τα πλαστικά φαίνονται σχετικά καλής ποιότητας, μπορεί να σας βολέψει για ελαφριές καμερούλες, για Action κάμερες και για smartphone. Λοιπόν, επόμενο μπλιμπλίκι, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο σε αρκετούς και να ξεφύγετε από τα σελφοκόντερα τέτοιου στυλ, τα οποία είναι, εντάξει, είναι επικώς απαράδεκτα αυτά τα σελφοκόντερα. Καταρχήν κάνουν 1-2 ευρώ, μπορεί και μισό ευρώ στην Κίνα. Δεν έχουν καμία απολύτως σταθερότητα όταν βάλετε μια κάμερα πάνω. Εντάξει, okay, μεγάλο είναι. Μεγάλο. Έχουν και κάποιο βάρος όμως. Πάμε λοιπόν να δούμε το Apeman SS150. Είναι αυτό εδώ, σε μαύρο κουτί, πάρα πολύ ωραία. Ναι, αυτό εδώ είναι. Ναι, δεν έχει κάτι άλλο. Λοιπόν, αυτό είναι το τρυποδάκι. Έχει ένα κορδόνι για να το περνάτε στον καρπό σας. Έχει κάτω βίδα, την κλασική βίδα για να βιδώσει πάνω σε τρίποδο ή σε κάποια άλλη βάση. Χαρακτηριστικό μπορεί να σας φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να βιδωθεί εδώ. Έτσι. Ή σε κάποιο πιο μικρό τρυποδάκι, όπως αυτό. Έχει την βάση στήριξης, την κλασική των GoPro, αλλά και αντάπτορα για με την κλασική βίδα. Εντάξει, δεν είναι καμιά τρελή κατασκευή. Οκ, okay. Αφήνει εδώ πλαστικά.
Έχει την κλασική βάση για GoPro. Παίρνει τον extra adapter με τη βίδα για να συνδέσετε μια mirrorless ή adapter για κινητό τηλέφωνο. Okay. Δεν είναι η καλύτερη δυνατή κατασκευή, αλλά δεν είναι και τελείως μάπα. Να πω ότι το κόστος του είναι, πόσο είναι, είναι 12 ευρώ. Λοιπόν, είναι ελαφρύ, είναι πλαστικό, ενώ φαίνεται ότι είναι, μοιάζει να είναι από αλουμίνιο, ενώ είναι πλαστικό. Το γυρίζεις και ανοίγει. Το ξαναγυρίζεις ελαφρά και κλειδώνει. Στο άνοιξε κλείσει είναι εύκολο. Είναι ελαφρύ. Είναι ελαφρύ. Αυτό είναι καλό. Και έχει καλό μήκος και μπορείς να κλειδώσεις και ενδιάμεσα κομμάτια. Δηλαδή δείτε εδώ. Βλέπετε, έχω κλειδώσει τα ενδιάμεσα κομμάτια. Έτσι ξεκλειδώνει. Με ένα ελαφρό γύρισμα κλειδώνει. Κλειδώνει γερά, δεν έχει, δεν θα έχετε θέμα. Δεν κακό. Και ξαναξεκλειδώνει. Να το. Και έτοιμη. Apeman SS150. Μ' αρέσει. Δεν άσχημο, για 10-12 ευρώ που κοστίζει. Σκεφτείτε το. Από πλαστικό είναι, η βάση εδώ που βιδώνει είναι μεταλλική. Πάλι καλά. Νομίζω θα κάνουμε δουλίτσα.